Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Μουζάλα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα μας δώσει τη δική του διάσταση στο θέμα των ημερών, το προσφυγικό. Καλησπέρα κύριε Μουζάλα, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Σαπίκα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάπικα κύριε Μουζάλα. Σάπικα, συγχωρέστε με. Δεν πειράζει. Κύριε Μουζάλα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το θέμα που το ξέρετε κι εσείς καλά, καθώς έχετε διατελέσει στο συγκεκριμένο Υπουργείο, για το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, μαζικές μετεγκαταστάσεις προσφύγων προς την υπηρετική χώρα και ταυτόχρονα υπάρχουν μαζικές και πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από τις κατατόπους κοινωνίες όταν πρόκειται πρόσφυγες να μεταφερθούν στις δικές τους περιοχές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς σχολιάζετε το όλο θέμα. Πώς το βλέπετε εσείς και μάλιστα τώρα που το βλέπετε και λίγο αποστασιοποιημένα, καθώς έχετε αποχωρήσει από την θέση ευθύνης εκείνη. Σας ακούω. Δεν μπορώ ποτέ μου να δω αποστασιοποιημένα αυτό το θέμα. Ναι. Έχω εμπλακεί από πολύ μικρός στην ιστορία της μετανάστευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε όλο τον κόσμο έχω πάει. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Γιατί λέτε ότι έχουμε μαζικές αντιδράσεις? Εγώ δεν έχω δει μαζικές αντιδράσεις. Έχω δει μαζική προβολή μικρών αντιδράσεων από τύπους οι οποίοι ντύνονται Ρωμαίοι εκατόνταρχοι πιστεύοντας ότι είναι Μακεδόνες αρχαίοι. Από τύπους οι οποίοι κάνουν αυτό το απίστευτο μπάρμπεκιου με χοιρινά και έξω. Δεν αναφερόμουν, κύριε Υπουργέ, σε αυτά. Αναφερόμουν στις αντιδράσεις που γίνονται στα μικρά χωριά όταν έρχεται μεγάλος αριθμός προσφύγων. Δεν έχουμε. Καθώς εκεί διατηρείται αυτό το 1% που ακούστηκε από την κυβερνητική πλευρά. Ακούστε να σας πω κάτι. Επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν μια τεράστια σημασία, εγώ δεν κατηγορώ εσάς για το όνομα του. Όχι, δεν το παίρνω εγώ προσωπικά. Λέω ότι... Όχι, όχι, το βλέπω, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω ότι δεν είναι μαζικές οι αντιδράσεις. Έχουμε συγκεκριμένες αντιδράσεις από συγκεκριμένο χώρο. Αυτό παίρνει μια μαζική διάσταση και δημιουργεί έναν φόβο και έναν τρόμο. Δίνεται στον συγκεκριμένο χώρο τον οποίο υπενήσεστε, όμως πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ιδεολογικό το πρόβλημα, είναι πολλές φορές είναι ρεαλιστικό. Δεν με ρωτήσατε μέχρι στιγμής για τη ρεαλιστικότητα του προβλήματος, με ρωτήσατε για τις μαζικές αντιδράσεις. Καταθέτω λοιπόν ότι κατά την άποψή μου οι αντιδράσεις δεν είναι μαζικές, ενώ μαζικά προβάλλονται. Και έχουν μια γραφικότητα η οποία εγγίζει σε επίπεδο διοργανωτών, είναι σαφές ότι δεν το εγγίζει, απλώς είναι. Είναι ρατσιστικές. Παρασύρονται άνθρωποι, να σας πω όμως κάτι. Στα οργανωμένα, εσείς αναφέρεστε, στις οργανωμένες εκδηλώσεις αντίδρασης. Αυτά βλέπουμε στην τηλεόραση, κύριε Σάπικα. Να βλέπετε ερθρία, κύριε Μουζάλα. Αυτά... Εγώ δεν μιλάω για αυτά τι όμως. Μιλάω να βλέπετε, λέω, περισσότερο ερθρία, γιατί εμείς προβάλλουμε και τις άλλες αντιδράσεις. Εγώ μιλάω. Έχετε για... δίκιο. Όχι, όχι. Για τα μικρά χωριά, σας όπου εκεί αντιδρούν οι κάτοικοι, γιατί λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουν άλλους. Ακούστε τώρα να σας πω κάτι. Σας ακούω. Ακούστε να σας πω κάτι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μου αναφέρετε μικρά χωριά που αντέδρασαν οι κάτοικοι. Καταρχήν δεν είχαμε μεγάλες μετεγκαταστάσεις. Είχαμε μικρές μετεγκαταστάσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε ξενοδοχεία. Και καλώς γινόντουσαν. Θα μπορούσα να βγω και να κατηγορώ την κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ εγκατέστησα στο Χέρσο, ένα χωριό 70 κατοίκων, ξυπνήσαν οι άνθρωποι Σάββατο, 70 άνθρωποι, Κυριακή ξυπνήσανε και είχαν 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες σε σκηνές. Εγώ θέλω να πω ότι κάθε φορά που μιλάω στη Μακεδονία αισθάνομαι ευγνώμων, γιατί γνώρισα τη μεγαλοψυχία των Μακεδόνων, γνώρισα την αλληλεγγύη που επιδείξανε όταν εγώ ήμουνα υπουργός, πήρα την ευθύνη. Φόρτωσα στη Μακεδονία το 70% των προσφύγων και μεταναστών που ήρθαν στην Ελλάδα. Εσείς μόνο σας, κύριε Μουζάλα, λέτε και... ότι φορτώσατε το ρήμα αυτό. Είναι φορτωμένο και φορτισμένο με πολύ αρνητική σύμφραση. Θέλω λοιπόν Σάπικα, να ρωτήσω, πιστεύετε ότι είναι δίκαιο που έρχονται τόσοι άνθρωποι εδώ στη Μακεδονία και μάλιστα σε περιοχές όπως παραπονιούνται εκείνοι?
τουριστικές. Ακούστε. Ναι. Ακούστε. Τώρα πια δεν έρχονται τόσοι άνθρωποι στη Μακεδονία. Εάν με αφήνατε να τελειώσω, θα σας έλεγα ότι φόρτωσα με το 70% και μετά από 8 μήνες, όπως είχα υποσχεθεί, πήγα και βρήκα τον κύριο Τζιτζικώστα και ανακοινώσαμε μαζί ότι στη Μακεδονία τελικά έχει μείνει το 27%. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανάγκη να εγκατασταθούν οι άνθρωποι. Εγώ έχω πολλά πράγματα να πω ενάντια στην κυβέρνηση, στον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόβλημα. Ας το αφήσουμε μια άλλη φορά. Πάντως και η κυβέρνηση, πρέπει κύριε κάπου Υπουργέ, να εγκατασταθούν. Διατείνεται πως παρέλαβε χαοτικές καταστάσεις και αναρχία. Όχι. 68.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Κάνετε... Επιτρέψτε μου λίγο να διαβάσω τα στοιχεία. Ναι, 14.000 προσφυγές στην αρχή προσφύγων, μόλις 1.806 επιστροφές σε 4 χρόνια. Και ότι έχει απορροφηθεί μόνο το 22% των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτά διαβάζω, τα είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης και γι' αυτό σας τα αναφέρω. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μουζάλας, που είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης αυτά. Ναι, ναι. Ότι εμείς παραδώσαμε 160.000 αιτήσεις ασύλου διεκπεραιωμένες. Είμαστε δυστυχώς η χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό αιτήσεων ασύλου. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 70.000 που δεν έχουν διεκπεραιωθεί. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. Είναι όμως αλήθεια ότι το νομοσχέδιο που ψηφίσανε δεν κάνει αυτό το πράγμα. Τι άλλο παρέλαβε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, η κυβέρνηση, δεν θέλω να αναφέρομαι προσωπικά. Παρέλαβε μια κατάσταση η οποία ήταν κανονισμένη. Οι άνθρωποι ήταν στα κάμπ, παρέλαβε ξενοδοχεία, παρέλαβε διαμερίσματα, παρέλαβε έτοιμα προγράμματα που εμείς τα είχαμε πετύχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι για την κατάσταση στη Μόρια έχουν αφιερώσει σελίδες επί σελίδων όλα τα διεθνή έντυπα, λέγοντας πως οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε τραγικές συνθήκες και συνεχίζουν να ζουν. Θα με ρωτήσετε λοιπόν και για τη Μόρια, αλλά πριν μου είπατε τι παρέλαβε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Σας λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε αυτό. Παρέλαβε ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν ήταν μη ταυτοποιημένοι, τώρα είναι. Παρέλαβε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, παρέλαβε ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία και παρέλαβε κάμπ με μηδενική εγκληματικότητα, λιγότερη από 1% είχαμε. Η Μόρια παρέλαβε επίσης τη Μόρια και τη Σάμο, έχετε δίκιο. Εγώ βγήκα στη Βουλή και είπα ότι η Μόρια με προσβάλλει. Η Μόρια είμαστε στα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία Σάπικα. Παρέλαβε μία Μόρια με 5.000 και έχει 17. Παρέλαβε μία Σάμο με 3.500 ήταν το maximum και έχει 7.500. Αυτό λέτε τώρα επί ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός. Βεβαίως. Να τα βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μία σειρά και να τα λύσουμε. Να σας απαντήσουν αυτό που απαντούσατε και εσείς, ότι δεν ευθύνεται η κυβέρνηση για τις μεταναστευτικές ροές, γιατί με τη σειρά της και η κυβέρνηση Μητσοτάκη το ίδιο κατηγορούσε εσάς και εσείς έτσι απαντούσατε. Όχι. Δεν κατηγορούσε το ίδιο. Εγώ δεν κατηγορώ για τις μεταναστευτικές ροές. Εγώ κατηγορώ το ότι άφησαν στη Σάμο και στη Μόρια να φτάσει σε αυτό το νούμερο, ενώ είχαν 7.000 ανθρώπους έτοιμους από τη δική μας την κυβέρνηση για να μπορέσουν να γυρίσουν στην ενδοχώρα και να τακτοποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει, εάν η πρόθεσή μας είναι να κατηγορήσει κάποιος κάποιον, πιστέψτε με, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κατηγορήσω. Δεν είμαι γι' αυτό εδώ. Και δεν είναι εκεί το θέμα, εδώ, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Μπράβο. Και δεν το βγαίνει θέμα και άκρη. Λοιπόν είναι, το θέμα είναι ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό, το προσφυγικό μεταναστευτικό, χρειάζεται πράξεις συγκεκριμένες, είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση και δεν αρκεί η προπαγάνδα. Να σας πω κάτι. Τρία προγράμματα έχουν φτιάξει για τη μετανάστευση, ένα κάθε μήνα. Τρία κισαία έχουν γίνει. Φράξαν τα σύνορα. Ο Εύρος σφραγίστηκε. Στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι γελάτε με αυτό όταν το ακούτε, διότι ο Εύρος δεν σφραγίζεται. Σφραγίζεται εάν πάει να μπει εχθρός μέσα. Στη μετανάστευση δεν μπορεί να σφραγιστεί. Έχετε δεκάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Εντάξει, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Αυτό δεν θα μπορέσετε να το αμφισβητήσετε. Δεν έγινε. Να σας πω, όχι, να σας πω κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος, επειδή ιδεολογικά ήμασταν κολλημένοι, τα είχαμε αφύλακτα. Ωραία. Τα φύλαξε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Αυξήθηκαν οι ροές στον Εύρο, αυξήθηκαν οι ροές στα νησιά. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται να λέμε ψέματα. Η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι πικρό πράγμα. Έχει δυσκολίες ο λαός μας. Εάν του μιλήσεις, εγώ του μίλησα με ειλικρίνεια. Εάν μιλήσεις με ειλικρίνεια,
θα συμπαρασταθεί στις δυσκολίες. Εάν του λες ότι δεν είναι πρόσφυγες και είναι μετανάστες, θα δυσκολέψει. Πόσες αντοχές να έχει, κύριε Υπουργέ, και ο λαός? Πόσες αντοχές να έχει? Να σας πω όταν κάτι. Όταν είναι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό και μιλάμε για τουριστικές περιοχές και φωνάζουν ότι καταστρέφονται όχι, τουριστικά. Οι τουριστικές περιοχές που μιλάτε ήταν μονάχα τα Βραχνά. Στα Βραχνά ήταν 100 κάτοικοι. Δεν ήταν μόνο τα Βραχνά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, το ίδιο συμβαίνει και στις Μίξεις, στη Βασιλίτσα. Χθες είχαμε εκπομπή για αυτό το θέμα. Είναι πολλές οι περιοχές. Στη Βασιλίτσα, ακούστε να σας πω κάτι. Σας ακούω. Εγώ σαν υπουργός δεν υπήρξε βουλευτής από οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, που να μην πήρε τηλέφωνο και να μου πει σε παρακαλώ στείλε στα ξενοδοχεία μας κόσμο. Δεν είναι τα πράγματα μονόπατα. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολα. Ακούστε τώρα για να γίνω συγκεκριμένος. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν έχει τη δυσκολία που είχαμε το 2015. Το 2015 είχαμε 10.000 αφίξεις την ημέρα. Τώρα είχαμε 200, πήρε 100% αύξηση. Εντάξει, δεχτήκατε κατηγορίες, κύριε Μπουζάλα, ότι τους ενθαρρύνατε να έρχονται. Μα πώς γίνεται τώρα τους ενθαρρύνουν και έρχονται? Γιατί το επαναλαμβάνετε αυτό? Κατέπεσε. Όχι, δεν το επαναλαμβάνω εγώ. Ωραία. Εγώ θυμάμαι τι λέγανε τότε. Όχι. Και σας τα μεταφέρω. Σας ναι, τα θυμίζω μάλλον. Ωραία, τώρα κατέπεσε αυτό. Διότι εμείς τους ενθαρρύναμε να έρθουν. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία η οποία έχει σφραγίσει τα σύνορα και διπλασιάστηκαν οι ροές. Πώς γίνεται αυτό? Λέγαν ψέματα. Με ψέματα δεν βαδίζει κανείς. Εγώ λέω λοιπόν τα εξής πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, δεν θέλει προπαγάνδα, δεν θέλει ποιος κατηγορεί ποιον. Θέλει συγκεκριμένα μέτρα. Τα δεύτερον, είπαμε αυτά, ναι. Καλό τους Έλληνες. Και, ναι, καλό τους Έλληνες να μην τους αφήσουν να μπουν στο παιχνίδι του καουμπόι ο οποίος αποδίδει τον νόμο μόνο του. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι αν θέλεις ή δεν θέλεις τους μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν είναι αν τους αγαπάς ή δεν τους αγαπάς. Εγώ από την αρχή ήμουν αντίθετος σε αυτό. Το ερώτημα που μπαίνει στο λαό μας είναι εάν θέλεις κράτος δικαίου ή δεν θέλεις. Εάν θέλεις δημοκρατία ή δεν θέλεις. Έχουμε εάν θέλεις κράτος ευρωπαϊκό δικαίου, κράτος κύριε, ή δεν θέλεις. Στιγμή. Έχουμε κράτος δικαίου με αυτές τις εικόνες που βλέπει κανείς και στη Μόρια, με τους ανθρώπους να έχουν κατασκηνώσει τις παραλίες? Πάλι στη Μόρια έρχεστε, πάλι στη Μόρια έρχεστε. Πού να πάω? Στη Μόρια λοιπόν. Πείτε μου εσείς στη που Μόρια να πάω. Λοιπόν, η πρότασή σας ποια είναι? Γιατί εμείς στη Μόρια προσπαθήσαμε να διπλασιάσουμε τις θέσεις, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κέντρο κράτησης και μας απέτρεψαν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ. Και τώρα μου λέτε η Μόρια. Εγώ είπα ότι η Μόρια παίζεται το. Η αίσθησή μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με 5.000, τώρα έχουμε 17.000. Τι θέλω να πω? Ο λαός να βοηθήσει την κυβέρνηση, και σας το λέω εγώ ο οποίος υπήρξα υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνουν οι μετεγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς θα είμαστε μαζί τους σε αυτό. Κύριε Μουζάλα, εκτιμώ πολύ τη στάση σας. Είναι μια στάση πολύ υπεύθυνη και φαντάζομαι εκτιμητέα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε κάποια πράγματα που είπε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, σε μια ομιλία του προχθές στο Λονδίνο, γιατί θα ήθελα να τα σχολιάσετε. Ναι, πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο Κώστας Καραμαλής. Σίγουρα υπάρχει ανθρωπιστική διάσταση, είπε ο κ. Καραμαλής, στο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη και αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουν οι κοινωνίες μας προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Από την άλλη, κατανοούμε ότι υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Θέματα κοινωνικής συνοχής, πολιτικής σταθερότητας, πολιτιστικής ταυτότητας προβληματίζουν και πιθανώς θα γίνονται πιο οξία τα επόμενα χρόνια. Και είναι σαν ο κύριος Καραμαλής, κύριε Μουζάλα, να προαναγγέλει, να προβλέπει αυτό που συνέβη. Θα σας θυμίσω το θέμα με το χοιρινό και το σουβλάκι. Γιατί μιλάει και για πολιτιστική ταυτότητα και για τα διάφορα προβλήματα που πρόκειται να προκύψουν από τέτοιες μετακινήσεις. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας. Τίθεται θέμα κοινωνικής συνοχής? Να σας πω κάτι. Πώς το συνδέετε με το σουβλάκι και με το μπάρμπεκιου αυτών των ρατσιστών έξω από τα διαβατά? Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραμαλής και τα οποία εγώ τα ακούω με πολύ προσοχή, κύριε Μουζάλα, και βρίσκω ότι με παρεξηγήσατε μάλλον ή δεν το έθεσα εγώ σωστά. Υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση για το τι είναι νόμιμο και το τι είναι ηθικά νόμιμο. Προφανώς το να ψήνει κανείς προκαλώντας τους ανθρώπους αυτούς που είναι και ταλαιπωρημένοι δεν είναι ηθικά νόμιμο, έτσι δεν είναι? Ωστόσο, τίθενται τέτοια ζητήματα συνέχεια συνύπαρξης των πολιτισμών.
Να σας πω κάτι. Αυτό πρέπει να το δεχτείτε. Τίθεται ζήτημα προς συζήτηση εάν πάμε έξω από μια εβραϊκή συναγωγή όταν έχει λειτουργία και κάνουμε πάρτι? Τίθεται θέμα προς συζήτηση εάν πάμε Μεγάλη Παρασκευή στην εκκλησία και στήσουμε μια ψησταριά και αρχίσουμε και χορεύουμε? Δεν τίθεται ζήτημα. Αυτό ηθικά δεν είναι νόμιμο. Εδώ όμως δεν είναι θέμα ηθικό. Δεν τίθεται. Θα φτάσω στον Πρωθυπουργό, αλλά με πάτε έτσι από το ένα στ' άλλο. Δεν τίθεται θέμα. Όχι, ένα είναι. Κάποιοι προσπαθούν να θέσουν θέμα και ο λαός μας λέει και πρέπει να πει: δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σεβόμαστε, αυτό είναι το κράτος δικαίου. Απαιτούμε να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και σεβόμαστε τα δικαιώματα. Πάμε στον κύριο Καραμανλή. Εγώ με πολύ προσοχή άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Καραμανλή. Έχει μέσα του σοβαρά ψήγματα αλήθειας πάνω στα οποία πρέπει κανείς να στηριχτεί. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Καραμανλής προφανώς μέσα από αυτά που λέει βάζει το θέμα του ότι θα πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, ένα πρόβλημα που είναι ευρωπαϊκό, να μην το βιώνει μια χώρα. Καμιά χώρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια Ήπειρο. Εγώ λοιπόν με μια τέτοια ανάγνωση αυτών που είπε ο κύριος Καραμανλής δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ευρώπη η οποία δεν μας συμπεριφέρεται καλά διοικείται κατά 80% από κόμματα συγγενή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω για να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα επιπρόσθετο βάρος να επηρεάσει θετικά αυτά τα κόμματα τα οποία φέρνουν κολλήματα αυτές τις κυβερνήσεις. Το δεύτερο, αυτό που λέει ο κύριος Καραμανλής είναι ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς τον νόμο στα χέρια του και ότι πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτό λέω εγώ. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω ούτε θα κάτσω σε αυτή ή στην άλλη παράγραφο. Την άκουσα την ομιλία πολύ προσεκτικά. Γενικά προσπαθώ καλοπροαίρετα να ερμηνεύω τους ανθρώπους, δεν έχω λόγο για το αντίθετο. Έχουμε πρόβλημα, βεβαίως και έχουμε πρόβλημα. Από τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα όμως πρέπει να βρούμε πώς θα το λύσουμε, πώς θα το διαχειριστούμε. Αν θυμόσαστε, όταν ανέλαβα υπουργός, είχα πει ότι η μετανάστευση, γνωρίζω ότι η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα ότι όποιος είναι υπουργός θα ταπεινωθεί από αυτούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ δεν βγαίνω χαζοχαρούμενα να πω «Α, τι χαρά, ήρθανε πρόσφυγες, ήρθανε μετανάστες». Εσείς θεωρείτε... Είδατε πριν, δεν βάζω καν το ερώτημα «Τους θέλεις ή δεν τους θέλεις». Λέω «Έρχονται». Από τη στιγμή που έρχονται και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς χωρίς να παραβιάσεις το διεθνές δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ερώτημα που μπαίνει είναι θα συμπεριφερθείς σαν ευρωπαϊκή δημοκρατία και σαν κράτος δικαίου? Πάντως, κύριε Σε Υπουργέ, αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Πολύ ωραία. Άκουγα και διάβαζα για τη Γερμανία ότι αυστηροποιεί εξαιρετικά τους ελέγχους στα σύνορα, έτσι ώστε να μην υπάρξει, να μην μπορούν να μπαίνουν άνθρωποι παράνομα μέσα. Και διάβασα και για διάφορα μέτρα πρόκειται να πάρει η Γαλλία για το ίδιο θέμα. Εσείς θεωρείτε ότι έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά η Ευρώπη? Τώρα άκουγα και τον κύριο Χρυσοχοίδη στην προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει για τα 4.000 ασυνόδευτα παιδιά που υπάρχουν στη χώρα μας. Ένα κράτος μέλος μόνο, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε να πάρει το δικό του μερίδιο σε ασυνόδευτα παιδιά. Η Ευρώπη κοφεύει, δεν τη συμφέρει, ή πιστεύετε ότι γίνονται λάθος χειρισμοί από την ελληνική πλευρά? Όχι, 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 όχι. Η Ευρώπη κοφεύει. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης με τα ανήλικα, εγώ το έκανα και τα 3 χρόνια που ήμουν υπουργός και μέσα στα συμβούλια και μέσα στη ΛΥΜΠΕ και με γράμματα στην Κομισιόν. Και ο κύριος Αβραμόπουλος, στο βαθμό που του επέτρεπε η θέση του σαν επίτροπος, το υποστήριξε. Αντί να μας κουνάνε το δάχτυλο, να πάρουν τα παιδάκια, τα παιδιά, να τα φιλοξενήσουν και να τα λύσουν. Είναι πολλά αυτά που δεν έκανε η Ευρώπη. Συγχρόνως όμως, ξέρω σαν υπουργός ότι χωρίς την Ευρώπη θα είχαμε χαθεί. Επομένως, πρέπει η Ευρώπη να ξαναβρει ένα βηματισμό. Γιατί να σας πω κάτι, θα πέσουμε εμείς σαν χώρα, αλλά μετά θα πέσει και η Ευρώπη. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Επομένως, η πολιτική εξάλλου που ασκεί αυτή τη στιγμή, με αυτά που έχω μάθει εγώ, στην Ευρώπη αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν είναι διαφορετική από την... Είναι μάλλον, θα σας έλεγα, η πολιτική που ασκούσαμε και εμείς. Έχει 4 άξονες: να πάρουν ετούντες άσυλο να τους εξετάσουν στην Ευρώπη και να ελαφρωθούμε εμείς, να φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών ώστε να μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους,
και να γίνουν, να πάρουν πρόσφυγες και μετανάστες ανήλικα παιδιά στη χώρα του. Κύριε έχουμε, Μουζάλα, λοιπόν, την ίδια πολιτική. Διάβαζα ένα άρθρο του κυρίου Απόστολου Δοξιάδη για το προσφυγικό και πάλι, ο οποίος ανέφερε ότι από θαύμα δεν υπάρχει κάποια επιδημία στις δομές πρώτης υποδοχής, γιατί ο κόσμος δεν εμβολιάζεται, γιατί έρχονται ανεξέλεγκτα άνθρωποι από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν ελέγχονται αν φέρουν κάποια μολυσματική ασθένεια. Υπάρχει, επειδή είστε και γιατρός το ρωτάω, όχι. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Πιστέψτε με, θα σας θυμίσω το εξής. Ένα από τα επιχειρήματα που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσε όταν ήταν αντιπολίτευση, ναι, και που τώρα εγκλωβίζεται μέσα σε αυτές τις συμπεριφορές, ήταν ότι θα προκληθούν επιδημίες. Δεν προκλήθηκαν επιδημίες, όχι τυχαία. Επειδή κατευλήθη μια τεράστια προσπάθεια. Μπήκανε όλοι τα παιδιά με το πατούσαν το πόδι τους, εμβολιαζόντουσαν όλα. Δεν υπάρχουν στα χρόνια μου και στα χρόνια του κυρίου Βίτσα εμβολία στα παιδιά. Ειλικρινά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Mm-hmm. Ελπίζω όμως και θέλω να πιστεύω ότι το συνεχίζουμε. Ωραία, κύριε Μουζάλα. Δώσαμε άμκα για να μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να καλλιεργούμε αυτόν τον φόβο. Και ο φόβος που καλλιεργείται, να σας πω κάτι, τον ξένο, τον φοβάς. Είναι ανθρώπινο πράγμα. Πρέπει να μεσολαβήσει η πράξη, η πολιτική, για να μπορέσεις να αποδεχτείς ότι θα ζήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα μαζί. Αυτό πιθανώς είναι που λείπει τώρα από τη Νέα Δημοκρατία και το αντικαθιστά με προπαγάνδα. Κύριε Μουζάλα, θα τελειώσω με δύο προσωπικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι και πάλι αναφερόμενη στο προσφυγικό. Είπατε ότι είχατε πει στην αρχή της θητείας σας ότι ο υπουργός που θα ασχοληθεί με το θέμα θα ταπεινωθεί. Εσείς νιώθετε ότι έχετε ταπεινωθεί μετά την ανασχόλησή σας με το προσφυγικό? Ναι, αλλά εγώ αυτό το πράγμα, να σας πω κάτι, αυτό το πράγμα με κάνει πιο γερό, πιο δυνατό. Εγώ το ξέρω. Αυτή είναι η διαφορά μου πιθανώς με άλλους υπουργούς. Ναι. Ξέρετε, δεν μπορείς να πεις σε οποιονδήποτε υπουργό γιατί δεν έλυσες το μεταναστευτικό προσφυγικό, θα τρελαθούμε. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Διαχείριση θα κάνεις και αυτό λείπει αυτή τη στιγμή, ενώ μπορεί να γίνει. Και η δεύτερη προσωπική ερώτηση είναι, το Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε στη Θεσσαλονίκη και έρχεστε εδώ? Αχ, εγώ είχα σκοπό να σας πάρω τηλέφωνο μετά. Μήπως κάναμε μια εκπομπή? Κοιτάξτε, κάνουμε ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο ψυχοπροφυλακτικής. Αφορά τη μέευση, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό. Θα είναι πολλοί διεθνείς ομιλητές, θα ακουστούν πολλοί καινούργια πράγματα. Ωραία. Για την Ελλάδα. Στην Ευρώπη γίνονται χρόνια. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας δώσετε τη δυνατότητα να έρθουμε δύο καθηγητές, δύο καθηγήτριες στον ΤΕΗ, δύο γιατροί, να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Ωραία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Κυρία Μουζάλα, λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας τηλεφωνικά μετά τις 6 που τελειώνει η εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ωραία συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σαπή.